Ενημερώνουμε για αυτές τις εκστρατείες, να τονίζουμε ότι υπάρχει ο τρόπος, υπάρχουν οι γραμμές, οι 24 ώρες που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί είτε για συμβουλή, είτε για καταγγελία, για βοήθεια. Ναι. Φροντίζουν οργανωμένα σύνολα να στηρίζουν και οι γυναίκες και παιδιά τα οποία είναι θύματα βίας. Πάμε τώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Λοιπόν, μαζί μας ο διδάκτορ ολιστικής ιατρικής, Δ. Γιώργος Γεωργίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, θερμογραφία το θέμα μας. Θερμογραφία. Κάτι το οποίο είναι άγνωστο στους περισσότερους και σε εμάς πριν κάνουμε την προεργασία δεν ήταν γνωστό. Μας βοηθήσατε να το αναλύσουμε και να το μάθουμε. Που αντιλαμβάνουμε, αν το έχω αντιληφθεί σωστά, θερμογραφία είναι τεστ φυσιολογίας και όχι ανατομίας. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο σκανάρουμε το στήθος για να δούμε τη φυσιολογία του στήθους και όχι την ανατομία του, για να εντοπίσουμε ίσως κάποια πράγματα που δεν εντοπίζουν οι επόμενες εξετάσεις. Τα λέω σωστά, είναι έτσι? Ναι, σωστά. Όμως να αρχίσουμε από μια απλή φυσιολογία. Παρακαλώ. Γιατί το τεστ θερμογραφίας ουσιαστικά ανοιχνεύει την θερμότητα του δέρματος. Ναι. Η οποία αντιπροσωπεύει το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Α. Δηλαδή το συμπαθητικό παρασυμπαθητικό είναι διακλάδωση νεύρων πάνω στο δέρμα που ενώνεται με όλα τα όργανα. Άρα από εκεί μπορούμε να αντιληφθούμε αν υπάρχει κάτι λάθος. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι λάθος και πρόκειται να δημιουργηθεί κάποιο στίγμα, κάποιο όγκος. Ναι, μόλις αρχίσει να δυσλειτουργεί έναν όργανο, αντανακλάται η θερμότητα πάνω στο δέρμα. Δηλαδή είναι πιο αυξημένη εκεί, υπάρχει ένταση στην περιοχή. Αν υπάρχει φλεγμονή, τότε θα είναι αυξημένη. Αν υπάρχει όμως όγκος, θα είναι μειωμένη, θα είναι υποθερμία παρά υπερθερμία. Αλλά λοιπόν, και πάλι θα το εντοπίσει. Θα το εντοπίσει, ναι. Δηλαδή μάλιστα, δεν μιλάμε μόνο για τον καρκίνο του μαστού. Και μιλάμε για όλα τα σώματα. Το βλέπουμε και όλα στη θερμογραφία και στη διαφάνεια. Μάλιστα μπορεί να εντοπίσει και πόνον, γιατί ο πόνος συνήθως συνοδεύεται με φλεγμονή. Οπότε βλέπει την φλεγμονή, βλέπει τον πόνο. Ναι. Μια μορφή MRI αυτό το πράγμα. Ας το ονομάσουμε έτσι, επειδή ξέρουμε ότι με αυτά τα μηχανήματα γίνεται η ανίχνευση των όγκων σήμερα. Ακριβώς, είναι κάτι πιο εξελιγμένο. Ακριβώς, πρώτα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι συμπληρωματικό του MRI, της μαστογραφίας. Ότι όλα έχουν τη θέση τους, δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Όχι, βεβαίως όχι. Ναι, ναι. Και θα τα πούμε στη συνέχεια, ότι έχει μεγάλα πλεονεκτήματα να συνδυάζονται και τα δύο. Είπαμε ότι είναι τεστ φυσιολογίας, γιατί το MRI, ο αξονικός τομογράφος, οι ακτινογραφίες, είναι τεστ ανατομίας, γιατί ουσιαστικά βλέπουν το σχήμα, ναι, και το μέγεθος και αν υπάρχει κύστες, αν υπάρχει όγκος κτλ. Αλλά δεν μπορεί να ξέρει αν αυτόν το σηκώτη που βλέπει με φυσιολογικό μέγεθος έχει φλεγμονή. Όμως η θερμογραφία το εντοπίζει. Ναι. Εφαρμόζεται περισσότερο, αντιλαμβάνομαι, όχι περισσότερο, εφαρμόζεται και σε ό,τι αφορά το σκανάρισμα του στήθους. Ναι, χρησιμοποιείται. Στις περιπτώσεις δηλαδή του καρκίνου του μαστού. Ναι, έχει περίπου 25 χρόνια που χρησιμοποιείται παγκοσμίως, ναι, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία κτλ. Έχει το FDA approval από το 1982. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά συχνά για το σκανάρισμα του στήθους, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο στο να εντοπίζει τον καρκίνο σε πρώιμα στάδια. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει η μαστογραφία, αντιλαμβάνομαι, σε πρώιμα στάδια. Η μαστογραφία θα δει τον όγκο όταν έχει έναν αλφα μέγεθος, δηλαδή περίπου μισόν πόντον. Ναι. Αλλά ήδη για να δημιουργηθεί αυτός ο όγκος, ήδη έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Οπότε η μαστογραφία, ναι, θα εντοπίσει ένα μικρό ογκίδιο, επειδή όσο μεγάλο είναι το ογκίδιο, τρέφεται με αγκία. Υπάρχει αυτή η λεγόμενη αγκιογέννηση για να μπορεί να τρέφεται και να το ογκίδιο. Και να αναπτυχθεί. Ναι. Χωρίς τα αγκία δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Οπότε
Επειδή η θερμογραφία είναι ευαίσθητη στη θερμότητα, θα δει αυτά τα αγγεία. Θα τα δει αυτά τα αγγεία και οι ειδικοί γιατροί θερμολόγοι, γιατί πρέπει να τονίσω ότι εγώ δεν είμαι ειδικός γιατρός θερμολόγος, είμαι θερμογράφος, δηλαδή είμαι ένας τεχνικός που με έχουν εκπαιδεύσει οι Αμερικάνοι, ανήκω στους συντέσους τους κτλ. Έχετε τέτοιο μηχάνημα και μπορείτε να κάνετε μια θερμογραφία? Ναι, αλλά δεν είμαι ειδικός θερμολόγος, γιατί οι εικόνες που παίρνουμε από αυτά στέλνονται σε ειδικούς θερμολόγους στην Αμερική, οι οποίοι γράφουν το διαγνωστικό. Γίνεται λοιπόν η καταγραφή, πηγαίνει, αναλύεται. Και έρχεται η έκθεση. Η έκθεση δίνεται στο ασθενή, ο ασθενής το παίρνει στον γιατρό του για περαιτέρω εξετάσεις αν χρειάζεται. Μία μικρή κουκίδα λοιπόν, η οποία δεν εντοπίζεται από τη μαστογραφία, εντοπίζεται από τη θερμογραφία. Ναι, και μάλιστα και 5 χρόνια πριν εντοπιστεί από τη μαστογραφία. Άρα εδώ που λέμε για την πρόληψη είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για την πρόληψη. Για να τονίσουμε ακριβώς την χρησιμότητα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αποκλείουμε οτιδήποτε άλλο ή τώρα παρουσιάζουμε κάτι το οποίο λέει ότι όλα αλλά δεν γίνονται, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Κοίτα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αν και θα το αφήναμε προς το τέλος, αλλά νομίζω είναι η ώρα, να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Παρακαλώ. Η ακρίβεια της μαστογραφίας, για παράδειγμα, είναι περίπου 84%. Ναι. Η ακρίβεια της θερμογραφίας είναι περίπου 83%. Ναι. Γιατί είναι περίπου το ίδιο με τη μαστογραφία όσον αφορά ακρίβειας. Όμως, όταν συνδυαστούν και τα δύο τεστ αυτά, φτάνει η ακρίβεια σε 95%. Γι' αυτό λέω είναι συμπληρωματικό. Η διαφορά βεβαίως είναι ότι η θερμογραφία δεν χρησιμοποιεί ακτίνες γάμμα, βλαβερές ακτίνες γάμμα, γιατί είναι γεγονός ότι η μαστογραφία είναι ακτίνες γάμμα. Οπότε οι ακτίνες γάμμα όταν είναι εκτεθειμένο το σώμα, ας πούμε κάθε χρόνο, έχει... Ή κάθε 6 μήνες, ανάλογα. Έχει κέντρα που λένε κάθε 6 μήνες. Ναι. Όμως οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει ότι κάθε μαστογραφία αυξάνει τις πιθανότητες να προσβληθεί από καρκίνο η γυναίκα κατά 1-2%. Έχουμε και διαφάνειες που φέρατε και δείχνουν τον εντοπισμό. Θα ήταν καλά να το δούμε. Να. Παρακαλώ στο control τα παιδιά τις διαφάνειες. Τώρα, το τεστ της προφύλαξης εντοπίζει τις ανομαλίες του σώματος, όπως είναι οι φλεγμονές, το έχουμε πει. Και τι γίνεται τώρα με τη θερμογραφία. Εντοπίζει ακόμα και εκείνες τις μικρές κοκκίδες και τι κάνει. Σας δίνει εσάς το δικαίωμα να πείτε, εσάς εννοώ στην έκθεση η οποία έρχεται από τις ΗΠΑ, να πείτε ότι αυτό το πράγμα έχει την προοπτική για να γίνει ένας όγκος ή ένα... Ναι, το λένε ξεκάθαρα οι γιατροί θερμολόγοι στην έκθεση. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάτι το ύποπτο, γιατί όντως βλέπουν τα αγγεία να τρέφουν, ας πούμε, τον κίδιο. Βλέπουμε τώρα, αυτή είναι θερμογραφία μαστού. Ναι, ναι. Όμως έχει άλλες εικόνες που δείχνουν φυσιολογικό μαστόν και παθολογικό μαστόν. Ναι. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Με μπλε και με κόκκινο. Κύριε Γεωργίου. Ναι, ακριβώς. Βλέπετε ότι η εικόνα στην δεξιά πλευρά είναι καρκίνος του αριστερού μαστού. Ναι. Οι εικόνες στην αριστερή πλευρά είναι οι φυσιολογικές εικόνες. Δηλαδή το μπλε είναι φυσιολογικό ενώ το κόκκινο όχι. Το μπλε είναι κάπως προς το κρύο. Ναι. Το πράσινο, ας πούμε, είναι το φυσιολογικό. Το κόκκινο είναι ερέθισμα. Αλλά πάντα βλέπετε ότι όταν υπάρχει καρκίνος υπάρχει πάντα το κρύο στη μέση, με το κόκκινο γύρω που είναι τα αγγεία που εκπέμπουν τη θερμότητα να τρέφουν των κίδιων. Αυτά βεβαίως τονίζω ότι ερμηνεύονται από ειδικούς θερμολόγους και αναλύονται. Και αναλύονται με την έκθεση και τα λοιπά. Θα πούσουν βεβαίως αυτόν είναι υπόπτων και από εκεί και πέρα η γυναίκα οφείλει να κάνει περαιτέρω εξετάσεις. Μπορεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι κανέναν από αυτά τα τεστ, είτε η θερμογραφία, είτε η μαστογραφία, είτε η υπερήχη,
είναι αποκλειστικό τεστ για διάγνωση καρκίνου. Δηλαδή, το πρέπει, μόνο πρέπει αποκλειστικό να... είναι η βιοψία. Πρέπει να γίνουν και, και οι τρεις εξετάσεις για να έχει κάποιος ξεκάθαρη εικόνα. Να κάνει και θερμογραφία και μαστογραφία και ultrasound. Είπαμε ότι η ακρίβεια είναι περίπου το, στο 85%, 84% με 83%. Της θερμογραφίας. Η θερμογραφία είναι 83%. Η μαστογραφία είναι 84% ακρίβειας. Mm-hmm. Όταν όμως συνδυαστούν και τα δύο τεστ, ανεβαίνει η ακρίβεια σε 95%. Εδώ βλέπουμε ένα φυσιολογικό. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες που μπορεί να έχουν καρκίνο, θα ανοιχνεύσει που έχουν καρκίνο θα ανοιχνεύσει το 95%. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό θερμογράφημα. Ναι, αυτό είναι ένα φυσιολογικό θερμογράφημα. Μάλιστα. Υπάρχει και θερμογράφημα που δείχνει... Α, εδώ πρέπει να έχει αυτό πρόβλημα. Είναι η νοκιστική μαστή. Δηλαδή. Η νοκιστική μαστή μπορεί να έχει κουβαράκια, μπορεί να έχει κιστούλες, που πολλές φορές οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές. Δηλαδή στην θερμογραφία θα μπορέσετε να ξεχωρίσετε αμέσως εκεί που υπάρχει καρκινογέννηση και εκεί που υπάρχει καλλοίτης όγκος. Ναι, επειδή έτσι και αυτό το διαχωρίζετε αμέσως. Αυτό που είδατε τώρα είναι η νοκιστική μαστή που δεν είναι καλλοίτης. Να το δούμε και αυτό. Δεν είναι κακοήθεια. Κοντά, παρακαλώ. Όμως εδώ έχουμε εικόνα όπου είναι όντως καρκίνο του μαστού. Βλέπουμε το κρύο μέρος στη μέση. Βεβαίως αυτό είναι σε πρώιμα στάδια. Μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε 5 χρόνια να εμφανιστεί σε μαστογραφία. Σε 5 χρόνια. Άρα μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει πολύ πιο πριν, ούτως ώστε να αποφύγει και περισσότερη ταλαιπωρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως που είναι τόσο μικρά αυτά τα ογκίδια, τι γίνεται, πώς τα χτυπάνε οι επιστήμονες, πώς το αντιμετωπίζουν. Δηλαδή είναι δυνατόν να το εντοπίσουν και να το εξαλείψουν εντελώς σε αυτή τη φάση που θα το βρουν με τη θερμογραφία. Ερχόμαστε πίσω στην ολιστική ιατρική, ναι. Όπου η ολιστική ιατρική πάντα διαρωτιέται γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το ογκίδιο. Ναι. Τι είναι που το προκάλεσε. Τι το έχει προκαλέσει. Πολλές φορές μπορεί να είναι πάρα πολλές αιτίες. Ναι. Δεν είναι ποτέ μία αιτία. Μπορεί να έχει να κάνει με την τοξικότητα του σώματος. Γιατί το στήθος, επειδή είναι λιπαρόν, αποθηκεύει τοξίνες. Οπότε όταν συσσωρευτούν εκεί και δεν είναι από τοξινοτικών όργανων, τότε δημιουργούνται αλλαγές στο DNA και αρχίζουν τα υγιές κύτταρα να μετατρέπονται σε καρκινογόνα κύτταρα. Και αυτά τα υγιή κύτταρα μπορείτε να τα εντοπίσετε αμέσως με τη θερμογραφία. Τα υγιή κύτταρα δεν έχουν συν... θα τα ξεχωρίσετε από αυτά που δεν είναι υγιή για να εντοπίσετε ότι αρχίζει μια φλεγμονή, άρα από εκεί και πέρα να εντοπίσετε και ποιο είναι το πρόβλημα, να το αναλύσετε. Όταν δεν υπάρχει φλεγμονή και είναι υγιή κύτταρο... Είναι πράσινο. Είναι πράσινο, θα το δει. Όταν υπάρχει φλεγμονή βεβαίως, ασχέτως αν δεν είναι καρκίνος, πάλι θα το δει. Ναι. Αν υπάρχει όμως ογκίδιον και τρέφεται με αγκία, πάλι θα το δει. Εκεί ο θερμολόγος γιατρός θα γράψει στην έκθεση, αυτόν είναι ύποπτον. Εφαρμόζεται λοιπόν παγκόσμια αυτό το πράγμα και για δεκαετίες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. 25 χρόνια. 25 περίπου. Χρόνια. Ναι. Ο βαθμός επιτυχίας, είπατε ότι είναι πολύ περισσότερος από ότι οποιαδήποτε άλλη εξέταση. Όσον αφορά την ευαισθησία του τεστ, ας πάρουμε την έχει και διαφάνεια, έχει και διαφάνεια που το ακρίβεια, περιγράφει για, το μαστό, για την ευαισθησία. Αν πάρουμε τη μαστογραφία, ο μέσος όρος είναι 80% ευαισθησία. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το 20% των καρκίνων δεν ανοιχνεύονται. Δεν ανοιχνεύονται. Με τη μαστογραφία. Με τη μαστογραφία. Με τους υπερήχους, ο μέσος όρος είναι 83%. Σημαίνει ότι οι 17% των καρκίνων δεν ανοιχνεύονται. Ναι. Με την θερμογραφία όμως είναι 90% ευαίσθητων, δηλαδή μόνο το 10% των καρκίνων δεν ανοιχνεύονται. Άρα έχει περισσότερες... Έχει περισσότερη ευαισθησία, λόγω του ότι μπορεί να δει την αγκιογέννηση που δεν μπορεί να δει η μαστογραφία και η υπερήχος. Ωραία. Γιατί είναι τεστ ανατομίας. Θερμογραφία βλέπουν λοιπόν. Μόνο
το σχήμα των οργάνων, το μέγεθος των οργάνων κτλ. Αλλά δεν μπορούν να δούσουν τη θερμότητα των αγκείων. Άρα είναι τεστ φυσιολογίας. Ακριβώς. Είναι τεστ φυσιολογίας. Είδατε ότι η επιστήμη εξελίσσεται. Δυστυχώς, ενώ εφαρμόζεται εδώ και 25 χρόνια, τώρα μόλις έρχεται εδώ στο νησί. Μπορούσαν να προληφθούν όμως. Και να σωθούν ίσως και περισσότερες ζωές. Τόσα περιστατικά. Ότι σώζονται, σώζονται με την προσπάθεια που γίνεται. Το άλλο πλεονέκτημα της θερμογραφίας είναι ότι όταν είναι νεαρές οι κοπέλες και έχουν συμπαγές στήθος, δεν μπορούν να κάνουν μαστογραφία. Γιατί δεν μπορεί η μαστογραφία να τις δύσει μέσα σε αυτών των συμπυκνωμένων ιστών. Η θερμογραφία όμως δεν έχει κανένα πρόβλημα, που σημαίνει ότι γυναίκες μικρής ηλικίας, γιατί όντως έχουμε μια αυξημένη τάση, μικρές ηλικίες να προσβάλλονται από καρκίνο του μαστού. Δηλαδή σε 30-35 χρονών, που η μαστογραφία συστήνουν μετά τα 50 να γίνεται. Όμως αυτές οι κοπελίτσες μπορούν να κάνουν την θερμογραφία χωρίς να είναι εκτεθειμένες σε ακτινοβολίες γάμμα βλαβερές, αν θέλουν και κάθε χρόνο, σαν screening test. Γιατί, δεν υπάρχει κάτι βλαβερό σε αυτή την εξέταση, όχι, καθόλου βλαβερό. Καθόλου. Και το κύριο ερώτημα, αυτό που ενδιαφέρει ειδικά στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, πόσο θα μας στοιχήσει πάνω κάτω, αν μπορούμε να δώσουμε κάποιους αριθμούς. Επειδή αυτές οι εικόνες βέβαιως στέλνονται στην Αμερική, πληρώνονται οι Αμερικάνοι για την Αρμία κτλ. Για ένα μέρος του σώματος, ας πούμε στήθη, περίπου 100 ευρώ. Έχουμε και τις κλινικές δοκιμές. Να τις δούμε. Φέρατε ένα διαφάνειες για να δούμε τις κλινικές δοκιμές. Έγιναν πάνω από 800 μελέτες σχετικά με την θερμογραφία μαστού, με δείγμα πάνω από 300.000 γυναίκες. Έχουν βεβαίως δημοσιευθεί πολλές έρευνες επιστημονικές. Πολλές μελέτες ακολουθούσαν αυτές τις γυναίκες για 12 χρόνια. Α, ακολουθούσαν την πορεία της εξέλιξης. Την πορεία της εξέλιξης για 12 χρόνια. Και δείξαν ουσιαστικά ότι ανοιχνεύει τα πρώτα σημάδια ενός καρκίνου μέχρι και 5 χρόνια πριν από οποιονδήποτε άλλον τεστ. Αυξάνει σημαντικά σημαντικά ευρήματα και πολύ σοβαρό αποτέλεσμα. Αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά μακροχρόνιας επιβίωσης των ασθενών της μέχρι και 61% λένε οι ερευνητές, και όταν χρησιμοποιείται ως μέρος μιας πολλαπλής προσέγγισης, δηλαδή συνδυάζουμε την κλινική εξέταση μαστογραφίας με θερμογραφίας, αυξάνεται μέχρι 95% ανίχνευσης σε πρώιμων στάδιο. Εξαιρετικά. Λοιπόν, περιμένουμε τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε να μας πάρετε τηλέφωνο για να ρωτήσετε ό,τι σας ενδιαφέρει τον γιατρό μας. Μιλάμε για την θερμοεξέταση σήμερα, για την θερμογραφία. Να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει να ανιχνευτούν περιστατικά καρκίνου στα αρχικά στάδια. Γυναίκες με εμφυδεύματα στο στήθος, σιλικόνης, εμφυδεύματα σιλικόνης, μπορούν να κάνουν αυτή την εξέταση και θα είναι αποτελεσματική σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, και μάλιστα στην έκθεση των γιατρών θα γράψουν αν υπάρχει διαρροή από τις σιλικόνες. Θα διαφανεί και αυτό. Διαφανεί και θα γράψουν ότι δεν υπάρχει διαρροή ή υπάρχει διαρροή. Βέβαια, όταν υπάρχει διαρροή κινδυνεύει κάπως η γυναίκα. Οπότε, ναι, βεβαίως μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Σε πόσο χρονικό διάστημα γίνεται αυτό, δηλαδή είναι μία ώρα, ένα τέταρτο, 20 λεπτά. 20 λεπτά. 20 λεπτά. Ναι, ναι, πολύ. Και μετά οι εξετάσεις για να πάρει κάποιος τα αποτελέσματα. Λίγες μέρες. Αποστέλλονται και έρχονται. Ναι, αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Και έρχεται η έκθεση. Έρχεται η έκθεση με όλες τις εικόνες και ο ασθενής παίρνει αυτήν την έκθεση. Και από εκεί πέρα είναι στο χέρι του να αποφασίσει ο ίδιος τι θέλει να κάνει. Ναι, ακριβώς. Είναι... αν δεν υπάρχει τίποτε το ύποπτον, τότε θα συστήσουν οι γιατροί θερμολόγοι, αν είναι το πρώτο τεστ, θα συστήσουν να γίνει σε 3 μήνες, για να μπορούν να συγκρίνουν την εξέλιξη με τις αρχικές εικόνες, τις οποίες έχουν στα αρχεία τους. Αυτές οι ενδείξεις για τη χρήση της θερμογραφίας που βλέπουμε, τι είναι?
Είναι η τελευταία μας διαφάνεια. Είναι βασικά ενδείξεις για πού μπορεί αρτηριοσκλήρωση, μπορεί να εντοπίσει και πού χρησιμοποιείται. Ναι, θρόμβωση, δισκοπάθειες, φλεγμονώδες νόσος, δυσλειτουργία των καροτιδικής αρτηρίας που τρέφει τον εγκέφαλο, γιατί τη βλέπει, βλέπει τη φλεγμονή. Μπορεί φύγετε, παιδιά, την λεζάντα από κάτω για να δούμε και παρακάτω. Μπορεί σε τραυματισμούς, όταν τραυματίζονται οι μυς, για παράδειγμα, βλέπει. Τενοντίτιδα βλέπω επίσης και αρθρίτιδα. Ναι, βεβαίως, αρθρίτιδες. Άρα εντοπίζει τα πάντα. Εντοπίζει τη φλεγμονή στις κλειδώσεις. Και τη δείχνει με διαφορετικό χρώμα από ό,τι είναι το πράσινο. Ναι, το δείχνει σε κόκκινο χρώμα αυτόν. Σε αρθρίτιδες, γιατί είναι μια φλεγμονώδες κατάσταση. Δηλαδή, σύμφωνα με το χρώμα ή με την ρύθμιση του μηχανήματος, τα πάτε να δείτε τι ανοιχνεύεται, είτε είναι μια ρευματοειδή αρτρίτιδα, είτε είναι καρκινογέννηση. Δεν ρυθμίζει το μηχάνημα, δηλαδή το κάμερα, απλώς είναι ευαίσθητο στη μέτρηση θερμότητας. Πάρα πολύ ευαίσθητο. Δηλαδή, στο έναν δέκατο του βαθμού Κελσίου. Οπότε είναι πολύ ευαίσθητο. Και επειδή υπάρχουν οι αλλαγές στην θερμότητα του δέρματος. Εσείς θα διαβάσετε το χρώμα και θα διαβάσετε στο τέλος. Οι γιατροί θερμολόγοι το διαβάζουν αυτό και μάλιστα διαβάζουν και τα patterns. Μάλιστα. Τα patterns. Τα patterns εννοείται. Οι αποχρώσεις. Όχι, είναι οι γραμμές. Τα διάφορα σχήματα που δημιουργούνται. Οι γραμμές που δημιουργούνται και αυτά τα σχήματα έχουν σημασία. Έχουν σημασία. Να πάμε να ακούσουμε τις απορίες του κοινού μας. Η κυρία Ελένη πρώτα. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Τα καλά. Ήθελα να ρωτήσω πού μπορούμε να κάνουμε αυτή την εξέταση. Θα πάρετε τα στοιχεία από το κοντρόλ. Από το κοντρόλ, μην κλείσετε την γραμμή σας. Θα σας τα πούν οι συνάδελφοι στο κοντρόλ. Θα σας ειδοποιήσουν, θα σας ενημερώσουν από το κοντρόλ. Κυρία Ξένια, καλημέρα. Και εγώ το ίδιο ήθελα να δω που μπορώ να κάνω αυτή την εξέταση. Αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο, μια φορά που αποκτήθηκε ήδη. Χτες μόλις έκανα μία μαστογραφία για έναν ultrasound και βρέθηκε ότι ο δεξιός μου μαστός είναι γεμάτος κύστης. Προς το παρόν μου είπαν, έτσι μου είπα δηλαδή, ότι δεν βλέπουν ένδειξη, ξέρω εγώ, καρκινογένεσης, αλλά έχω και πυκνό μαστό. Ποια είναι η άποψη του γιατρού? Ωραία, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα επεκταθεί μέχρι και παραμείνετε στο τηλέφωνο σας για να σας δώσουν τα στοιχεία, αν θέλετε, για να επικοινωνήσετε μαζί του. Μην κλείσετε, ναι, από το κοντρόλ να πάρετε τα στοιχεία του γιατρού. Είπατε ότι ο μαστός όταν είναι, ο ιστός όταν είναι πυκνός, με τη θερμογραφία. Δεν ξέρω την ηλικία αυτής της γυναίκας, αλλά όταν είναι, ας πούμε, κάτω από 50 χρονών, τότε η μαστογραφία, λόγω της πυκνότητας του στήθους, κάποτε δεν μπορεί να έχει διάκριση μεταξύ οικιστική στήθη ή κάποιος όγκος που ήδη άρχισε πρόημα να εξελίσσεται. Όμως, αφού έχει αυτά τα στοιχεία, μπορεί να κάνει και τη θερμογραφία. Όπου θα τις δώσει ακριβώς. Γιατί η ακρίβεια αυξάνεται όταν συνδυάζονται και τα δύο τεστ. Εγώ θα το έκανα. Οπότε, δηλαδή, δεν έχει τίποτα. Αν είχα αμφιβολίες και όντως είχα αυτό το αποτέλεσμα που λέει η φίλη τηλεθεάτρια, θα πήγαινα να δω και ακριβώς με τη θερμογραφία. Τι είναι όλες αυτές οι γραμμές ή τι εκπροσωπούν αυτά τα χρώματα. Δεν έχει τίποτε να χάσει, γιατί θα πάρει. Θα βγει και από την έρνοια. Γιατί αν όντως υπάρχει ένα μικρό ογκίδιο το οποίο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τη μαστογραφία, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό ακόμη, η θερμογραφία θα το εντοπίσει. Οπότε εκεί θα έχει επιπρόσθετα στοιχεία ενώπιον της για να κάνει ίσως περαιτέρω εξετάσεις. Και ο μηγέννητον είναι κάτι κακό, να το προλάβει το. Ακριβώς. Να το προλάβει, να το προλάβει. Το εκείνο το 61% που προλαβαίνετε, φαντάζεστε. Ξέρεις όμως ότι είναι πολύ σημαντικό που είδα ότι δεν είναι μόνο για το μαστό. Ναι, είναι και για αρθρίτιδες και για τενοντίτιδες και για οτιδήποτε έχει να κάνει. Μπορεί να γίνει ολόκληρο το σώμα. Και φαντάζομαι
πολλές φορές όταν πήγατε να ψάξετε, ας πούμε, μια τενοντίτιδα και επικεντρωθήκατε σε ένα μέρος του σώματος, υπήρχαν και τυχαία ευρήματα. Κάπου αλλού. Ανιχνεύσατε και καρκινογένεση και που κάποιος που δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει πρόβλημα, επειδή συμπτώματα σε τα αρχικά στάδια δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Ναι. Και μάλιστα όσον αφορά τον πόνο, πολλές φορές, κυρίως όταν κινείται ο πόνος, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε ακριβώς. Η θερμογραφία, επειδή το βλέπει τον πόνο. Το καταγράφει αμέσως. Και ξέρεις ότι εδώ υπάρχει. Είναι στη στιγμή. Και από εκεί ο γιατρός μπορεί να κάνει τις ανάλογες θεραπείες που χρειάζεται. Να διευκρινίσουμε ότι εσείς είστε δόκτωρας της ολιστικής ιατρικής και όλα αυτά αναλύονται από γιατρούς. Βεβαίως. Και τα αποτελέσματα τα οποία αποστέλνονται στις ΗΠΑ. Ακριβώς. Για να έχουν εγώ απλώς έχω εκπαιδευτεί από τους Αμερικάνους σαν θερμογράφος. Ναι. Να κάνεις την εξέδεση. Είναι όπως ο τεχνικός του ακτινολόγου. Είμαι και εγώ ένας τεχνικός, δεν ερμηνεύω. Μα αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες, δεν εφαρμόζεται ακριβώς, μόνο εδώ. Ακριβώς, εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Ναι. Απλώς επειδή συμπίπτει μέσα στα πλαίσια της ολιστικής ιατρικής, γιατί η ολιστική ιατρική κοιτάζει το σώμα σε όλα τα επίπεδα και κυρίως ενδιαφέρεται για τεστ φυσιολογίας, όχι μόνο για τεστ ανατομίας. Αυτό είναι ένα τεστ φυσιολογίας που συμπίπτει μέσα στην ολιστική ιατρική, γι' αυτό έδειξα ενδιαφέρον. Επίσης, επειδή ασχολούμαι με διάφορες έρευνες, ήθελα να δω την αντίδραση του ασθενή με τον βελονισμό. Γιατί όταν ανοιχνεύει το κάμερα και βλέπει την φλεγμονή και ο θεραπευτής, ο βελονιστής ασχολείται με τη θεραπεία, μπορεί να δει τις αλλαγές in real time, αμέσως. Δηλαδή μπορεί εκείνη να δει τη στιγμή που συμβαίνει. Εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει η θεραπεία μέσω του βελονισμού ή άλλες θεραπείες, οποιασδήποτε θεραπείες, τις βλέπει. Επίσης, το άλλο που χρησιμεύει η θερμογραφία είναι να βλέπουμε την πορεία της θεραπείας. Την πορεία της θεραπείας. Στην αρχή, ναι. Δηλαδή ακολουθούν τις γυναίκες και την πορεία τους. Στη θεραπεία. Αλλά μπορούν να ξανακάνουν τη θερμογραφία για να δουν αν έχουν μειωθεί τα κόκκινα σημεία και που υπάρχουν κάποια άλλα. Και στις ρευματοπάθειες το ίδιο. Ανιχνεύεις, βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα, δίνεις την θεραπεία και βλέπεις πώς εξελίσσεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον όταν θεραπεύεις αθλητικά, χρησιμοποιώντας εμείς την ολιστική, χρησιμοποιώντας φυσικά μέσα από αποτοξινώσεις κτλ. Για να φύγει η φλεγμονή, η γλουκοσμίνη, να χτιστούν οι χόντροι και όταν γίνει, ας πούμε, στο χρόνο ξανά η θερμογραφία, βλέπεις ότι φεύγει η φλεγμονή. Άρα δεν υπάρχει εκεί. Και βεβαίως σου λέει και ο ασθενής ότι βελτιώνεται και η κατάσταση. Αυτό είναι ο στόχος μας. Η κυρία Χριστάλ έχει ερώτηση για σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, σας ακούω. Είμαι 40 χρονών. Έκανα μαστογραφία και έδειξε ότι κάτι υπάρχει στο αριστερό μου στήθο. Έκανα και ultrasound. Επίασε δύο γιατρούς, έκανα ultrasound. Ο ένας είπε μου ότι πρέπει να κάνω βιοψία. Ο άλλος είπε μου μετά από 6 μήνες να ξανακάνω μαστογραφία. Αν είναι κάτι όμως, δεν θα εξελιχθεί μετά από 6 μήνες. Λοιπόν, παραμείνετε, καλύτερα παραμείνετε στο τηλέφωνο. Να κάνω μια θερμογραφία. Για να συνδυάσουμε όλα μαζί. Αν με ρωτάτε εμένα, εγώ θα το έκανα. Τώρα θα σας πει και ο δόκτωρ εδώ που είναι μαζί μας. Κύριε Γιώργη. Επειδή είναι 40 χρονών και είπαμε ότι συμπαγές το στήθος, κάτι έχει δει. Τώρα τι είναι αυτό, μπορεί να μην έχει φτάσει στο μέγεθος που να μπορεί να, το αναλύσει καταφαντικά. Ναι. Ενώ η θερμογραφία θα το κάνει. Η θερμογραφία, αν είναι έναν ογκίδιο που τώρα έχει ξεκινήσει, θα δει την θερμότητα των αγκίων που το τρέφει και θα βγάλει διάγνωση αμέσως ότι όντως αυτό είναι ύποπτο. Ναι. Μετά μπορεί να ακολουθήσει η βιοψία. Άρα το ερώτημά σας είναι να μην περιμένετε τους 6 μήνες, κυρία Χριστάλα, και να κάνετε κάτι τώρα για να βγείτε κι εσείς από την έγνοια, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί έχουμε και ένα ιστορικό με καρκίνο στην οικογένεια. Ακόμα χειρότερα. Μας. Ακόμα χειρότερα, λέει ο κύριος. Πατέρα με αδερφή μου. Ναι. Εγώ πριν 10 χρόνια είχα το σιροειδή.
Τότε... και θα ήθελα τα στοιχεία του γιατρού μην για να κλείσετε. Κάνω την θερμογραφία. Να μην κλείσετε, παρακαλώ, να σας δώσουν οι συνάδελφοι από το κοντρόλ τα στοιχεία, αν θέλετε, για να μπορέσετε να επιτύχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς και ευχόμαστε κάθε καλό, να είστε καλά. Θα πάρω την τελευταία αυτή φράση της κυρίας Χρυστάλλας για τον θυροειδή. Εκεί μπορούμε να εντοπίσουμε καρκινογέννηση. Ναι, ναι, βεβαίως. Επειδή είναι ένας καρκίνος που... Ύπουλος και μάλιστα στην Κύπρο... καλπάζει τώρα τα τελευταία χρόνια ακούμε... και χτυπάει τις περισσότερες γυναίκες, έτσι λένε τα στατιστικά. Ναι. Μπορούμε. Όλοι οι καρκίνοι έχουν το φαινόμενο της αγκιογέννησης. Όλα τα ογκίδια οπουδήποτε βρίσκονται στο σώμα πρέπει να τρέφονται από αγκία, το οποίο το ίδιο το ογκίδιο στέλνει μηνύματα, ορμονικά μηνύματα στο σώμα για να φέρει κοντά τα υφιστάμενα αγκία του σώματος για να τρέφεται. Χωρίς τα αγκία, δηλαδή αν υπήρχε μια θεραπεία όπου μπορούσε να διαλύσει την αγκιογέννηση, θα μπορούσε να θεραπευτεί ο καρκίνος, γιατί δεν θα μπορούσε να τρέφεται. Να τρέφονται. Και έχουν γίνει διάφορες έρευνες που εντοπίσαν κάποια στοιχεία που όντως το κάνουν αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι η υγεία πάνω απ' όλα, με συγχωρείτε, παρακαλώ, πείτε. Ναι. Οπότε, οπουδήποτε και να βρίσκεται ο καρκίνος, με τη θερμογραφία θα δούσουν τα αγκία που τρέφουν τον καρκίνο. Και θα προλάβουν ομιγέννητο πράγματα. Και ας είναι και μία κοκκίδα. Θα εντοπιστεί. Θα εντοπιστεί, γιατί έστω και κοκκίδα πάλι χρειάζεται την αγκιογέννηση. Η μαστογραφία ή το MRI και τα λοιπά, θα τον εντοπίσουν πολύ πρέπει μετά. Να έχει ένα μέγεθος που είναι περίπου μισός πόντος, που είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο κύτταρα. Άρα, έχει προχωρήσει πια ο καρκίνος. Αυτά τα 1 δισεκατομμύριο κύτταρα πρέπει να έχουν πάρει κάποια χρόνια να δημιουργηθεί. Έτσι. Κάποια χρόνια. Και μπορεί να γίνει και πιο εύκολα βεβαίως σε αυτή τη φάση του καρκίνου και μετάσταση. Όταν έχουν τόσα, πόσα κύτταρα μας είπατε... Ένα εκατομμύριο ήδη μπαίνει η διάγνωση. Λοιπόν, επειδή μπορούμε να απαντήσουμε, παιδιά, έχει ενδιαφέρον το θέμα. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο όμως έχει σχέση με τον καρκίνο και τα λοιπά, και ξέρω ότι η ολιστική ιατρική έχει συγκεκριμένη θέση και άποψη. Πολύ σύντομα για τα υλικά και για τις τροφές στην καθημερινότητά μας, τα οποία ενισχύσουν τον καρκίνο. Βέβαια. Δεν θα το καταπολεμήσουν, θα το ενισχύσουν. Δηλαδή, τρέφουν τον καρκίνο. Ναι. Τι είναι αυτό που κάνουμε στην καθημερινότητα, κοιτάξτε, τρέφουμε τον καρκίνο. Αν πάμε πίσω στον Professor Otto Warburg, ο οποίος περίπου το 1940 είχε κερδίσει 2 Νομπέλ για τις έρευνες, οπότε δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Το ένα πράγμα που έδειξε είναι ότι ο καρκίνος τρέφεται με ζάχαρη. Τρέφεται με ζάχαρη. Δηλαδή είναι αναρόβια κύτταρα και τρέφονται με γλυκόζι, με ζάχαρη. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει όλοι οι θεραπευτές, όλες τις ειδικότητες, οποιαδήποτε ειδικότητα και να έχουν, είναι να δίνουν τη συμβουλή στον ασθενή που έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Όχι γλυκιστικά. Όχι γλυκά, όχι ζάχαρη, όχι οτιδήποτε περιέχει ζάχαρη. Και κυρίως... ή ακόμα και τις ραφιναρισμένες τροφές, άσπρον αλεύρι, άσπρον πάστα, σπαγκέτσι κτλ. Ναι. Που μετατρέπεται σε ζάχαρη πολύ γρήγορα. Προτιμάμε αλεύρι όπου είναι από ρεβίθια ή ολικής αλέσεως κτλ. Ναι. Αυτά δίνουν την ζάχαρη αργά-αργά στο σώμα. Στέβια να τρώμε πράγματα. Στέβια is okay, γιατί είναι δεν ελευθερώνει γλυκόζι στο σώμα. Η μαύρη σοκολάτα. Υγείας. Εντάξει, με μέτρο. Η μαύρη σοκολάτα, αν δεν περιέχει κάποια γλυκαντικά θα μέσα. Είναι πικρή. Θα είναι πολύ πικρή. Είναι πολύ πικρή. Άρα έχει πολλά γλυκαντικά. Ζάχαρη. Κάποια γλυκαντικά πρέπει να. Εσείς δεν τρώτε καθόλου ζάχαρη. Σπανίζει. Δεν με τραβά. Αν και το πάθος μου είναι τυχερός, το πάθος μου είναι το παγωτό. Χωρίς ζάχαρη. Δύσκολο. Για το γάλα τι λέτε για το γάλα.
Δεν. Εγώ είμαι δυσανεξικός στη λακτόζη, εγγενετής, γιατί όλη η οικογένεια μου είναι δυσανεξική. Οπότε αποφεύγω τα γαλακτοκομικά, ναι, το κυρίως. Και κυρίως αυτό πρέπει να αρχίσει και από τα μικρά παιδιά και για τη ζάχαρη. Έτσι, κύριε Γεωργίου. Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Η ζάχαρη είναι χειρότερη τροφή, γιατί αλλάζει το pH του σώματος, των ιστών. Και του δίνει την ευκαιρία και δημιουργεί φλεγμονές. Και οι φλεγμονές αυτές μπορεί να κάνουν και όγκους. Φλεγμονές οδηγούν σε χρόνιες παθήσεις. Μέλι. Με μέτρο. Με μέτρο. Πάλι και το μέλι με μέτρο. Έλα, μην απογοητεύεσαι. Μα απογοητεύομαι. Σηκώστηκα σε κάποια φάση που μιλούσατε εσείς. Επειδή δεν ήταν αρκετά γλυκό το νέσκαφε. Μου βάζω τρία κουταλάκια ζάχαρη. Τρία κουταλάκια ζάχαρη. Να βάλεις στέβια, Γαβριέλα. Στέβια. Πα. Είσαι γλυκιά από μόνη σου. Τι να βάλεις επιπλέον ζάχαρη τώρα. Στέβια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλάβουμε ότι έχετε δοκτορά σε ό,τι αφορά την ολιστική ιατρική. Είναι δόκτωρ ολιστικής ιατρικής. Και εκεί είναι που έχετε διατρίψει και εμβαθύνει. Και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την σημερινή παρουσίαση, η οποία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική, για να σώσουμε και ανθρώπους ή να βοηθήσουμε. Και επαναλαμβάνουμε ότι δεν αποκλείουμε ούτε μαστογραφίες ούτε τίποτε άλλο. Όλα έχουν τη θέση τους ανάλογα με την προτεραιότητα. Γι' αυτό είμαι εδώ, Λούκα, να δίνω αυτά τα μηνύματα. Έτσι. Γιατί με ενδιαφέρει η υγεία του κόσμου. Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστούμε. Πάμε να